Καλημέρα παιδιά, Πιερφίνς εδώ με ένα ακόμα βίντεο και σήμερα, γιατί έχουμε και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα σας κάνω ένα full day of eating, θα σας δείξω πώς φτιάχνω όλο μου το φαγητό και τι είναι αυτό όλο το φαγητό που τελικά τρώω στα 5 γεύματα που κάνω καθημερινά. Οπότε, καλώς ορίστε σε ένα ακόμα επεισόδιο Path of Shreds 2021. Πάμε! Γεύμα πρώτο, πρωινό, έχουμε το κλασικό πιτάκι που δείχνω συνέχεια στα stories στο Instagram αλλά και εδώ πέρα στα βίντεο. Έχω δείξει 5, 6, 7, 17 φορές πώς το φτιάχνω, όμως πάμε άλλη μια φορά τη διαδικασία έτσι για να το ξαναδείτε όσοι είστε καινούργοι ή όσοι δεν σας αρέσει να βλέπετε τα παλιά μου βίντεο. Γιατί δεν σας αρέσει, πηγαίνετε να τα δείτε. Λοιπόν, μέσα σε ένα μπολάκι βάζω 50 γραμμάρια βρώμης, σήμερα έβαλα 46 καθώς τόσα είχαν μείνει και πήραμε καινούργια βρώμη την οποία δεν άνοιξα. Πήγα, πετάχτηκα τώρα εδώ πέρα στο 24ωρο και τη μάζεψα. Μετά τη βρώμη βάζω 45 με 50 γραμμάρια Impact Whey Isolate από την αγαπημένη μας εταιρεία MyProtein. Σήμερα η επιλογή γεύσης είναι Salted Caramel, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που και ψήνεται και η γεύση που κάνει με τα υπόλοιπα που βάζω μέσα. Βάζω λίγο αλάτι, λίγο κανέλα, τα οποία εντάξει δεν έχουν θερμίδες, και επίσης προσθέτω 5 γραμμάρια powdered peanut butter. Μετά από αυτό προσθέτω λίγο νερό και ανακατεύω για να γίνει ένα ενιαίο μείγμα. Δεν θέλουμε να γίνει πολύ νερούλο, δεν θέλουμε να γίνει σαν σούπα, ώστε να μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο air fryer και να ψηθεί. Μετά από 5 λεπτά στους 160 στο συγκεκριμένο air fryer της Philips, για να δούμε τι έχουμε. Εδώ είσαι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μια διαρροή. Η γυναίκα φτιάχνει κάτι πιο όμορφο, πολύ πιθανόν και πιο νόστιμο, αλλά σας εγγυούμε ότι και αυτό που έφτιαξα εγώ, που είναι μέσα στο χαρτί, που δεν φαίνεται τόσο ωραίο, που είναι πεντανόστιμο, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Τελευταία προσθήκη, τελευταίο συστατικό, peanut butter, κανονικό peanut butter από την αγαπημένη μας εταιρεία. Πάμε να το προσθέσουμε. Γεύμα πρώτο, έτοιμο για κατανάλωση. Τα λέμε στο επόμενο. Λοιπόν, παιδιά μου, ήρθε η ώρα να ετοιμάσω το δεύτερο γεύμα. Θα σας δείξω λίγο ακριβώς τι κάνω, γιατί δεν είναι μόνο τι τρώω, είναι και πώς θα κάνω αυτά που τρώω. Εδώ πέρα έχουμε κοτόπουλο, πάρα πολύ. Είναι στο αντικολλητικό χαρτί μέσα στο τηγάνι. Θα βάλουμε από αυτό εδώ πέρα το μυρωδικό. Focus. Μπράβο. Λοξάνδρα το λένε. Και θα το βάλουμε στο φούρνο έτσι σκέτο, χωρίς λάδια, χωρίς νερά, χωρίς ιστορίες. Και επίσης θα βράσω και λίγες πατάτες ή ρύζι. Θα αποφασίσω στο επόμενο δευτερόλεπτο και θα δείτε στο τέλος πώς θα μοιάζει αυτό το δεύτερο γεύμα, που είναι και το γεύμα πριν την προπόνηση. Το προπονητικό γεύμα. Πάμε να το ετοιμάσουμε. Θα βράσουμε το ρύζι εδώ μέσα και θα είμαστε έτοιμοι για meal number 2. Μετά από 10 λεπτά αναμονής, σχεδόν το έκαψα το ρύζι τη δεύτερη φορά, κατάφερα να το βγάλω όμως εγκαίρως και έχουμε το προπροπονητικό γεύμα επιτέλους. 130 γραμμάρια κοτόπουλο, 55 γραμμάρια ρύζι, 130 γραμμάρια αγγούρι, πολύ αλάτι ή αρκετό αλάτι όπως κάθε φορά, και κανονικά θα έβαζα και ελαιόλαδο, αλλά μιας και το σέρβιρα σε αυτό το πιάτο δεν χρειάζεται, θα το φάμε έτσι με πολύ νερό και θα ετοιμαστούμε για την προπόνησή μας. Μάκρος εννοείται στην οθόνη, όπως ακριβώς και στο πρώτο γεύμα, όπως ακριβώς και σε όλα τα υπόλοιπα γεύματα αυτού εδώ του βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Κάντε ένα like, μπας και σωθούμε, και αφήστε και ένα σχόλιο, μπας και συνοηθούμε. Λοιπόν, παιδιά μου,
ένα ενδιάμεσο μικρό σνακ, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Οπ, πέφτουμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είδατε και τις κόκκινες σαγιονάρες μου. Ενδιάμεσο μικρό σνακ πριν την προπόνηση, λίγο πεπονάκι. Έτσι μου αρέσει να παίζω αυτό το παιχνίδι για το αν θα πάω τουαλέτα πριν φύγω από το σπίτι ή αν θα πάω στο γυμναστήριο. Οπότε, τρώω αυτό, περιμένουμε λίγο και φύγαμε για προπόνηση που εσείς, αφού είναι full day of eating, μπορεί και να μην δείτε. Θα δούμε. Εγώ δεν θα την άφηνα. Εγώ είδες. Φοράω το σπίτι. Ένα λεπτό πρωτού φύγω για προπόνηση και τι συμβαίνει, έχουμε παραλάβει my protein πριν γίνει αυτή η αποκάλυψη που θα γίνει, γιατί θέλουν να δουν και τα κορίτσια γιατί έχουν και δικά τους πράγματα. Ηλεκτρολίτες, pre-workout. Είναι full αλμυρά ρε. Όπως βλέπεις έχω βάλει μακρύ στην προσπάθειά μου να αποκρύψω τα gains για λίγο καιρό από το κανάλι. Να δούμε τι θα αποκαλύψω όταν θα ξαναγριθώ μπροστά στις κάμερες. Πάμε όμως να ανοίξουμε το πακετάκι μας. Εδώ ξέρω ότι το χειρότερο πλάνο είναι να φαίνονται όλα αυτά από πίσω έτσι όπως τα έχουμε. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε νέα παιδιά, ακατάστατα. Κοιτάμε μόνο να κάνουμε πρόοδο τη δουλειά. Τι είναι αυτό ρε, α, αυτό είναι του Νίκου. Τώρα ποιος είναι ο Νίκος? Συνεχίζουμε το unboxing. Εδώ το pink collan της αγαπημένης μου. Έλα αγαπημένη μου, θα το δοκιμάσεις? Εδώ men's raw training. Έχω γεμίσει footer. Γιατί αποφάσισα να συνεχίσω την ενασχόλησή μου με το bodybuilding πέρα από αυτή την προετοιμασία, να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να χτίζω κάτι καλύτερο. Και τα footer, τα φαρδιά είναι όλα trademark, είναι η αρχή για να γίνεις bodybuilder, να έχεις χώρο να γεμίσεις, κατάλαβες, να μεγαλώσεις. Φυστικό βούτυρο, crunchy, κοπελιά, τι πήραμε? Crunch. Τι σ' αρέσει? Το crunchy φυστικό βούτυρο. Εμένα μου αρέσει το smooth φυστικό βούτυρο περισσότερο. Συνεχίζουμε, τι να κι αυτό, κι αυτό για τον Νίκο. Creatine Monohydrate, παιδιά μου τελείωσε η κρεατίνη. Δεν είχαν σκόνη, πήρα κάψουλες. Φέρτες εδώ. D3 μου τελείωσε και αυτή. Από τα βασικά συμπληρώματα που παίρνω. Έχω κάνει βίντεο για τα συμπληρώματα που παίρνω, μπορείτε να το δείτε. Εδώ πέρα, δες εδώ τι νούμερο λέει. Excel. Γιατί πάντα δουλεύουμε με το εξελάκι μας, σημειώνουμε τα πάντα. Αχ, δεν μπορώ να δεν φάλα φύγω. Όταν φύγω πάρε το μπαμπά τηλέφωνο, θα το πεις. Ωραία. Εγώ το κι άλλο θέλω να το πω. Εσύ μου είπες να πάρω εκρού, ζεστό από μέσα, θα το φορέσω και τώρα για να δείτε τι ωραίο που μου είναι. Και πόσο καλά γεμίζω το Excel. Με μπλούζα όμως. Κλέβεις. Παιδιά μου είναι στενό, δεν το πιστεύω. Τι λες μωρέ? Αχ, πως χειρίζει. Τέλειο, πως λεγότανε? Repeat, men's repeat. Γιατί βλέπεις επαναλαμβάνονται αυτά, πανέξυπνοι εκεί. Επειδή αυτά επαναλαμβάνεται η στάμπα. Είπανε repeat τη σειρά αυτή. Graphic hoodie. Πολύ ωραία, κανονικό regular fit. Ούτε στενό, ούτε φαρδί. Αυτά, φύγαμε για προπόνηση. Yeah. Δεν έβαφε. Πες αλήθεια. Δεν λέει ρε. Και δεν πάτησε κουμπί. We'll be right back.
Εδώ είσαι, post workout γεύμα. 50-50, το γνωστό 50-50. Και 6-7 γραμμάρια κρεατίνης. Και το τελευταίο, παιδιά, θα μείνω μια εβδομάδα χωρίς ασβαγκάντα. Ελπίζω να επιβιώσω. Επειδή με έχετε ρωτήσει γιατί μετά την προπόνηση κατευθείαν τρως τα κόπο πόπς, δεν φτιάχνεις ας πούμε κάποιες πατάτες ή κάποιο ρύζι ή οτιδήποτε μαζί με την Isolate, γιατί χρειάζεσαι κάτι άμεσα μέσα στο σώμα σου, τροφή, για να αρχίσεις να κάνεις τις επισκευές, για να αρχίσει η διαδικασία της ανάρρωσης. Και τα κόπο πόπς, η ζάχαρη, οι καθαροί υδατάνθρακες, οι απλοί υδατάνθρακες είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για μέσα μετά την προπόνηση. Μετά περνάει λίγη ώρα, κάνα 2 ώρο και τρώω το επόμενό μου γεύμα. Θυμάμαι όταν έτρωγα τραγανές νυφάδες Quaker, εκείνα τα δημητριακά, με τα 35 λιπαράρα, 100 γραμμάρια, πω, ένα τέτοιο κουτί τη μέρα. 2015 μέχρι 2017-18 ήμουν νέος και γέρασα. Πολύ ωραία. Και τώρα με τις βρώμες και τα κόποπος, τι έκανες? Λοιπόν, εδώ μέσα στα σκοτάδια να σας δείξω το τέταρτο γεύμα της ημέρας. Τι έχω εδώ μέσα? 100 γραμμάρια σαλάτα, 100 γραμμάρια, λίγο παραπάνω από 100 γραμμάρια ντομάτα, 130 γραμμάρια αγγούρι, 150 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο, 8 γραμμάρια ελαιόλαδο. Όλα αυτά εδώ μέσα νοικοκυρεμένα μου αφήνουν αρκετά μάκρος για το βραδινό, όπως μου αρέσει. Σε αυτήν εδώ την τέλεια, πω από αλμυρότατη σαλατούλα. Μην με ρωτήσετε πως το έφτιαξα, τα πέταξα όλα μέσα στο μπολ. Έβαλα πάνω το ελαιόλαδο και τα ανακάτεψα. Σύμπολ. Δεν χρειάζεται να φτιάξω cookbook. Σου το λέω, φάε σαλάτα. Ανακάτεψε ό,τι σ' αρέσει και μέσα βάλει και κανένα δύο που δεν σ' αρέσουν να χαθούνε και φάτα. Παίχτες μου, ετοιμάζουμε το τελευταίο γεύμα. Μην αμφισβητείτε τις μεθόδους μου. Δεν ξέρω αν γίνεται να βράσεις μπρόκολι και πατάτες μαζί. Εγώ όμως το βράζω και θα τα φάω μαζί επίσης. Και δίπλα έχουμε τον κιμά, ο οποίος ελπίζω να γίνει πολύ γρήγορα. Όπως βλέπετε, φοράω μπλούζα για να κρύψω το progress, για να κρύψω τα gains. Όπως έχω πει και από το τελευταίο, προτελευταίο βίντεο, δεν θυμάμαι, πριν από αυτό τέλος πάντων, θα μείνω λίγο μυστικός για 2 εβδομάδες περίπου τόσο, να δω πόσο θα αντέξει το κανάλι μου χωρίς λίγο δέρμα, χωρίς λίγο γυμνό, χωρίς λίγο flexing, να δούμε. Έχω τίποτα άλλο να δείξω πέρα από το υπεργυμνασμένο, super shredded σώμα μου? Όχι, αλλά μπορώ να μιλάω γι' αυτό χωρίς να το δείχνω και πάλι φαντάζομαι κάποιος θα μπει να δει τα βίντεο. Τέλος πάντων, ας το ετοιμάσω αυτό για να το βγάλω, για να σας δείξω και τα μάκρος και για να σας πω και 2 λογάκια για το σημερινό full day of feeding. 8 γραμμάρια ελαιόλαδο να κλείσουμε. Οπότε παίχτες μου, αυτό ήταν το full day of feeding για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να πήρατε ιδέες, ελπίζω να ακούσατε αυτά που σας είπα στην αρχή του βίντεο, που είναι πιο σημαντικά από ολόκληρο το βίντεο, για το πώς να διαλέγετε τη διατροφή σας και πώς να τρώτε ώστε να κατευθύνεστε προς τον στόχο που θέλετε να πετύχετε. Άντε να δω τι θα μου πούνε μετά από αυτή την τέλεια full day of eating. Τι θα μου πούνε? Ότι δεν έβαλα φασολάκια μέσα στο πιτάκι το πρωί? Ότι δεν έβαλα ρόκα στα κόποπος μετά την προπόνηση? Κάτι ξέρω ότι κάποιοι θα βρουν να μου πούν. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να βρίσκετε πράγματα να μου λέτε και εγώ να κάνω ό,τι θέλω μετά από αυτό. Οπότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Pathos Shreds 2021 συνεχίζεται 7 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Το φυσικό το κρύβουμε μέχρι την 5η, μέχρι την 4η. Θα δούμε πώς θα αντέξουμε. Κάντε like, κάντε subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Γεια σας!